πάμε να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου, τον κύριο Γιάννη Ταταράκη, καθώς εκεί στην περιοχή ευρύτερα στο Ρέθυμνο βρέθηκε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Αμυράς, και έχουμε κάποιες εξελίξεις, κάποιες ανακοινώσεις με φόντο και τις προσπάθειες να προστατευθεί το φοινικό δάσος στην Πρέβελη που σχετίζονται με αυτό το μέτωπο. Πάμε στον Δήμαρχο. Δήμαρχε, τι κάνετε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές σας. Τι εξέλιξη έχουμε στο κομμάτι της διαχείρισης του φοινικού δάσους στην Πρέβελη? Είχαμε μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Σήμερα έγινε μια ευρεία σύσκεψη στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, που παρευρέθηκε ο Υφυπουργός ο Γιώργος Αμυράς. Ήταν όλοι οι φορείς, ήταν ο βουλευτής ο Γιάννης ο Κεφαρογιάννης, ο βουλευτής ο Ανδρέας ο Ξανθός παρενέβη τηλεφωνικά, και όλοι οι φορείς, εκπρόσωποι των κομμάτων, εκπρόσωποι των επαγγελματιών, όλοι λοιπόν κάτοικοι της περιοχής. Είχαμε κάνει μια διαβούλευση πριν 21 μήνα, στην οποία είχαμε πει να κινηθούμε σε τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι να μπούμε στο Αντινέρο, στο πρόγραμμα Αντινέρο, για να καθαριστεί το κουρταλιώτικο φαράγγι και το φοινικό δάσος, γιατί εμείς το βλέπουμε σαν ενιαίο σύνολο όλο μαζί αυτό την περιοχή. Ναι. Το πρώτο ήταν αυτό. Το δεύτερο, το οποίο είχαμε πει, ήταν να μπορούμε να γίνει το μοντέλο της Αμαριάς, του φαραγγιού της Αμαριάς, το οποίο θα μπει ένα μικρό αντίτιμο, θα είναι ανταποδοτικό αυτό το αντίτιμο, για να μπορεί να γίνεται η καθαριότητα και η φύλαξη της περιοχής εκεί πέρα, της ευρύτερης περιοχής. Και το τρίτο ήταν ότι έπρεπε να γίνει οπωσδήποτε κάποια έργα πυρασφάλειας στην περιοχή. Και τα τρία αυτά συζητήθηκαν σήμερα, τα έκανε αποδεκτά ο Υφυπουργός. Στο ΜΕΝ καθαρισμούς του πρότεινα ακόμα να βάλουμε το δάσος του Κισού στο πρόγραμμα Αντινέρο το μεγάλο, που είναι πανελλήνιο πρόγραμμα, να μπει και το δάσος του Κισού και το δάσος του Αηγιάννη μαζί με το φοινικό δάσος το κουρταλιώτικο. Έκανε αποδεχτή την πρόταση. Οπότε το Μάιο με Ιούνιο θα γίνουν αυτοί οι καθαρισμοί, θα ξεκινήσουν αυτοί οι καθαρισμοί σε όλα αυτά τα δάση. Το δεύτερο που είπαμε για την πυρασφάλεια, 130.000 ευρώ, υπάρχει μια μελέτη την οποία έχει εκπονήσει ο ΑΔΙΚ και έχει επικαιροποιηθεί το 2020. Αυτά λοιπόν τα 130.000 δεσμεύσε ο Υπουργός ότι θα χρηματοδοτήσει αυτό το έργο της πυρασφάλειας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την περιοχή. Και το τρίτο είναι το μοντέλο της Αμαριάς. Βεβαίως θα ξεκινήσουν τώρα οι διαδικασίες μαζί με τον ΟΦΗΠΕΚΑ, βήμα-βήμα όλοι μαζί, τοπική κοινωνία, ο ΦΥΠΕΚΑ, το δασαρχείο και όλοι οι εμπλεκόμενοι, η αντιπεριφέρεια, που ευχαριστώ και τη Μέρη τη Λιονή και τον Γιάννη τον Κεφαλογιάννη και τον Ανδρέα τον Ξανθό, που πραγματικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι ενώσαμε τις δυνάμεις μας και έτσι αυτό το πολύ καλό αποτέλεσμα σήμερα για την περιοχή. Ξέρετε, Δήμαρχοι, περισσότεροι έχουν μείνει στο κομμάτι του εισιτηρίου για το φοινικό δάσος. Έχουμε να πούμε κάτι περισσότερο αναφορικά με το ύψος που πιθανότατα έχει πέσει στο τραπέζι? Θα σας πω. Ναι, ναι. Θα σας πω, θα είναι ένα τελείως ενδεικτικό 3 ευρώ, υπολογίζομαι, το οποίο θα εξαιρούνται οι δημότες του Δήμου Αγίου Βασιλείου και των Όμορων Δήμων, κάναμε πρόταση να εξαιρούνται. Θα εξαιρούνται σχολεία, θα εξαιρούνται ορειβάτη. Ακριβώς το μοντέλο της Αμαριάς, άμα διαβάσετε πώς είναι το μοντέλο της Αμαριάς, ακριβώς το ίδιο θα γίνει και εκεί. Όλοι το ζητήσανε, και οι πράκτορες και οι επαγγελματίες της περιοχής, όλοι και οι κάτοικοι, ζητήσανε αυτό το πράγμα, να μπει ένα μικρό, για να έχουμε την πολυτέλεια, γιατί για πολυτέλεια θα πρόκειται, να μπορούμε να το κρατήσουμε καθαρό και να το φυλάξουμε το μέρος. Μάλιστα. Λοιπόν, θα είναι 100% ανταποδοτικό. Μάλιστα, αναμένεται να δούμε, Δήμαρχε, πώς θα τρέξει ο σχεδιασμός. Επίσημη πρώτη, το καλοκαίρι θα μας βρει με το συγκεκριμένο μοντέλο, με το συγκεκριμένο καθεστώς. Κοιτάξτε, θα σας πω, γιατί δεν πρέπει ειδικά στο μοντέλο αυτό της Αμαριάς να βιαστούμε. Φέτο είναι πολύ δύσκολο να προλάβουμε, να γίνουν αυτά που πρέπει. Θα γίνει μία μελέτη, διότι θα πρέπει να γίνει και προσβάσιμο το μέρος μέσα από το κουρταλιώτικο, δηλαδή από το ποτάμι. Χρειάζονται κάποιες παρεμβάσεις για να μπορεί ένας επισκέπτης να μπαίνει από την περιοχή του Αγίου Νικολάου και να καταλήγει στο φοινικό δάσος. Χρειάζονται κάποιες παρεμβάσεις μέσα στο δάσος, που είπε ο Υπουργός θα τις κάνουν και αυτές. Θα γίνει μια ολοκληρωμένη μελέτη τώρα, πώς ακριβώς θα δέσει αυτό το σύνολο, πού θα μπουν
αυτά τα πώς θα ελέγχεται η περιοχή κλπ. Δηλαδή δεν θα πάμε στα γρήγορα να πούμε ότι κάναμε κάτι. Το αντινέρωτο πρόγραμμα θα γίνει τώρα. Τον Μάιο με Ιούνιο θα καθαρίζεται η περιοχή. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, θα έχουμε να πούμε περισσότερα το επόμενο διάστημα, Δήμαρχε. Να σας ευχαριστήσω πολύ.